Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Slime Ranger 2. Όπως βλέπετε, έχουμε σχεδόν 7.000 λεφτά και πάρα πολλές αλλαγές στη βάση μας και πολλοί από εσάς μπορεί να αναρωτηθείτε τι παίχθηκε. Πριν λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε ένα live stream στο οποίο αποφάσισα να φαρμάρω μαζί σας εκτός κάμερας που λέμε, αλλά σε live stream και να κάνω όλα τα upgrades που μπορούμε να κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για το τι έχουμε ανακαλύψει γενικότερα στο χάρτη. Σε περίπτωση που έχασες το live stream και θέλεις να το δεις, θα βγει πάνω εδώ πάνω στο βίντεο, πάνω δεξιά, να το πατήσετε και να το δείτε. Αν δεν θες να το δεις, να σας πω εν συντομία ότι αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι βρήκαμε ένα γκόρντο ροζ εδώ πέρα περίπου και καταφέραμε να το ταΐσουμε και να ανοίξουμε μία πύλη για αυτό εδώ το νησί, όπως είχαμε ανοίξει ήδη σε προηγούμενο επεισόδιο για αυτό εδώ το νησί. Δύο καινούργιες πύλες. Πέρα από τον Gordo, εμείς καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τη ζωή μας και το στάμινά μας. Από 100 πήγανε 150 και τα δύο. Όλα αυτά γίνανε εδώ κάτω. Πάμε λίγο να σας δείξω εν συντομία. Εδώ κάτω βάλαμε πάρα πολλά plorts μέσα στο refinery και ήρθαμε μέσα στο fabricator και φτιάξαμε και το resource harvester, το οποίο ουσιαστικά σου επιτρέπει να κάνεις harvest αυτά τα jelly stones, deep brines και όλα τα υπόλοιπα περίεργα πράγματα που δεν είναι plort. Φτιάξαμε επίσης και το Heart Module το νούμερο 1 για να έχουμε 150 health. Το ίδιο έγινε και στο stamina για το 150 stamina. Φτιάξαμε tank booster όπου πλέον μπορούμε να κρατάμε 30 units μέσα στο όπλο μας. Όπως βλέπετε εδώ στο 1, 2, 3, 4 αντί για 20 που είμαστε στα 30. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουν γίνει πάρα πολλές αναβαθμίσεις και μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε και περισσότερες. Πέρα από αυτές τις αναβαθμίσεις έχουμε κάνει και πάρα πολλές. Τι έπαθα, παιδιά. Δεν έχω jetpack. Δεν ξέρω, κάτι μπάγκαρε και πέταξα. Έχουμε κάνει πολύ περισσότερες αναβαθμίσεις όσον αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε upgrade στο κάθε κλουβί μας. Βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε ό,τι είναι must, το έχουμε πάρει και στις φάρμες μας και σε όλα τα κλουβιά μας. Και παρόλα αυτά έχουμε και 7.000 στην άκρη, οπότε πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Πριν προχωρήσουμε και τα νέα πράγματα στο επεισόδιο, να σας πω ότι το βίντεο αυτό είναι χορηγούμενο από enepa.com. Site στο οποίο μπορείς να αγοράσεις φθηνότερα τα παιχνίδια σου. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει να γλιτώσεις λεφτά και να στηρίξεις και το κανάλι, δες το βιντεάκι που ακολουθεί, πάτε το link κάτω στο description και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα με gameplay. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enepa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enepa.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Sarcards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από enepa και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Αυτά! Πάμε πίσω στο βίντεο. Ωραία, και αφού πλέον έχεις ενημερωθεί από πού μπορείς να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, πάμε να δούμε τώρα τι υπάρχει εδώ στο θαυμαστικό. Έχουμε τον Victor Humphries που λέει: Βεατρίκη, το έκανα. Πιστεύω, λέει, ότι έλυσα αυτό το περίεργο κώδικα που μου στάλθηκε και ήταν σχεδόν εξωγήινος. Τέλος πάντων, απλά είπε hello το μήνυμα. Και πάμε και στον Ogden Ortiz να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα που λέει: Hola, Βεατρίκη, είσαι εκεί, είμαι εγώ, ο Ogden Ortiz. Άκουσα ότι πήγε σε μια νέα περιπέτεια σε ένα μυστηριώδες νησί γεμάτο με μυστικά και επικίνδυνα πράγματα. Έπρεπε να ρωτήσω, λέει, από τότε που μου έφερε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή από κούκα, ντούμπα, fruits, έχω φτάσει στα ύψη, λέει, τη μαγειρική μου. Επίσης, λέει, έχω κουραστεί να τρώω κούκα ντόμπα, πίτες, κοκαντόμπα σουφλέ και πράγματα γενικότερα. Ξεμένω από ιδέες, λέει. Οπότε, αν βρει κάτι καινούργιο, σε παρακαλώ, πες μου, λέει, γιατί με ενδιαφέρει. Μην ξεχνά, λέει, οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο, λέει, είναι πολύτιμο. Επίσης, να πίνει νερό, λέει. Οκ. Okay. Οπότε μου έδωσε ένα portable water tap. Δεν το περίμενα αυτό. Καλή τύχη, λέει. Ευχαριστούμε, Ogden. Τώρα αυτό το νερό εγώ δεν ξέρω τι το κάνω. Παρ' όλα αυτά, τα αγνώ όλα και πάμε σε μια νέα περιπέτεια, παιδιά. Πάμε να δούμε στα καινούργια μέρη του χάρτη. Σε ποιο νησί από τα δύο να πάμε? Λέω να πάω στο πάνω. Πάμε στο πάνω. Βλέπετε εκεί το φως. Εκεί πρέπει να είναι το portal. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε από πλάγια. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κατευθείαν για νέες περιπέτειες. Το βλέπετε πως είναι. Άραγε. Α, loading. Νόμιζα θα κάνει κανένα φσιου και θα μας πετάξει όπου να είναι. Αυτό είναι το Ember Valley, λέει. Okay, ελπίζω να μπορώ να γυρίσω πίσω αν ξαναπατήσω εκεί πέρα. Και αν δω το χάρτη, είναι κλειστός. Ωραία, μας τηλεμετέφερε με loading screen, το οποίο ήταν λίγο ξενέρωτο. Και πάμε να δούμε τι καινούργια slimes θα δούμε σε αυτό εδώ το μέρος. Πάμε να κατεβούμε φυσιολογικά από εδώ πέρα. Τα ίδια slimes με πριν βλέπω. Καλώστα! Θέλω να δω καινούργια slimes εδώ, δεν θέλω να δω τίποτα από τα παλιά. Ανυπομονώ για κάτι τέτοιο. Όπα. Ορίστε. Radiant Ore, έψαχνα στο προηγούμενο live stream και βρήκαμε κατευθείαν στη νέα περιοχή. Οπότε. Όπα, 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 όπα.
Rock Slimes. Και τι είναι αυτά? Angler Slime. Δεν έχω... Ωπα, με πέταξε το νερό πάνω ρε. Τι έχουμε εδώ? Να τα καινούργια πράγματα. Α, κάνουν κάτι σαν έκρηξη μπροστά οι μούροι τους εδώ πέρα. Φέρτε. Wow, wow, wow. Ωραία, βρήκαμε καινούργιο. Και Odonion πήραμε, κανονικότατα. Ας μαζέψω εγώ τι είναι εδώ πέρα. Τα οποία τα θέλω οπωσδήποτε. Επικίνδυνα πράγματα που λέει εδώ πέρα. Στη βάση μου. Ωραία, από ό,τι φαίνεται αυτά. Μπορώ να το πάρω? Όχι. Για πάμε μπροστά εδώ σιγά σιγά. Σου λέω ότι δεν είναι επικίνδυνο. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Θα τρέξω, δεν πειράζει. Και άλλα πραγματάκια εδώ πέρα. Πρέπει να βρούμε αυτό για το χάρτη καταρχάς. Κυρίως ψάχνω και κρυμμένα pods. Να ένα. Πώς στάνομαι εκεί πέρα όμως? Δεν θέλω να το χάσω. Είναι πολύ μακριά. Να θυμόμαστε ότι είναι κάπου εδώ κάτω. Είναι κρίμα τα πόντια να τα βρίσκουμε και να πηγαίνουν χαμένα. Μπορεί να θέλει και jetpack, δεν αποκλείεται. Πάντως εδώ κολυμπάνε αυτά. Αχα. Ωραίο το μέρος. Και καταράκτες βλέπω. Χαμούλης. Κι άλλο μέρος εδώ πέρα. Κι άλλο Odonion. Ας το πάρω. Να φτιάξω φάρμα με Odonion, παιδιά. Πρέπει... Τώρα έχω χαθεί. Ω! Τι είναι αυτά τα ίσω ένα. Εξαφανίστηκε. Gold Slime. Αλλά εντάξει, δεν είχα κότες έτσι κι αλλιώς μαζί μου. Τέτοια είχαμε και εκεί που ήμασταν. Και κάπου εδώ πρέπει να βάλω και ένα teleporter για να εμφανίζουμε γρήγορα, παιδιά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα... Α, είμαι ξανά κοντά στην αρχή. Α, έφτασα στην αρχή. Βλέπετε, έχω χαθεί. Οκ, okay, ας γυρίσουμε πίσω να αφήσουμε τα πράγματα αυτά σε κάποιο κλουβί. Refinery Link για να αφήσουμε το Radiant Ore εδω πέρα. Μπορούμε να πάρουμε και τα Jelly Stones να τα βάλουμε εκεί. Αυτά όλα μεταφέρονται κατευθείαν μέσα στο Refinery. Το Angler Slime του αρέσουν πάρα πολύ αυτοί εδώ οι γλάροι. Και κότες γενικά, αλλά το αγαπημένο είναι γλάροι που δεν έχω δει κάπου ή τους αγνόησα. Και τα Rock Slimes λέει αρέσουν τα Beats αυτά. Καταρχάς θα γίνει η αλλαγή που πάντα θέλαμε. Θα φύγει από εδώ το αγαπητό μας Pongo Fruit που είναι άχρηστο ουσιαστικά. Και μέσα εδώ θα βάλουμε τα Odonions. Και ας πάμε εδώ κάτω για να κάνουμε μια συγκεκριμένη ένωση. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ήδη πάρα πολλά slimes τέτοιου τύπου. Οπότε εδώ μπορούμε να αφήσουμε τέτοια πράγματα και να βάλουμε μέσα και rock slimes που είναι καινούργια φάση. Μόλις θα φάνε εκεί πέρα θα έχουμε την ένωση rock με phosphor slime. Οπότε από εδώ και πέρα θα δημιουργηθούν, βλέπετε εδώ πέρα, δύο rock, δύο phosphor slimes και θα φάνε και τα υπόλοιπα και θα γίνουν όλα. Νομίζω πως όλα αυτά τα phosphor, επειδή είναι πολλά, πρέπει να πάρω μερικά να έχουμε καβάτζα σε άλλο κλουβί. Ίσως εδώ πέρα, ξέρω εγώ, σε αυτό εδώ το κλουβί. Να βάλουμε ένα coral, το οποίο θα έχει υψηλούς τοίχους. Θα έχει Airnet για να μην φεύγουνε. Plort Collector και Auto Feeder. Λεφτάκια υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, να το βάλουμε εδώ μέσα. Τώρα τα Angler Slimes μπορούμε να τα αφήσουμε εδώ κανονικότατα. Δεν ξέρω. Είναι πολύ γλυκούτσικα. Και αν ζούνε, καλό είναι να κάνουμε και εδώ ενώσεις τέτοιες. Ώστε, γιατί όχι, να βλέπετε αυτά, κάνουν τέτοια έκρηξη. Μόλις το φάει, ραπ, θα έχουμε και μια καινούργια ένωση. Τέλεια. Να σας αφήσω ένα εδώ να φάει για να πετάξει άπειρα, βλέπετε. Και να αφήσουμε και άλλα slimes εδώ πέρα. Όπως βλέπετε έχουμε καινούργια κλουβιά, τα οποία σιγά σιγά θα βγάζουν καινούργια plorts. Και εδώ πέρα και εδώ πέρα και εδώ πέρα. Τσακ, πάμε μια επίσκεψη που κάναμε. Έχουμε και καινούργια plorts εδώ πέρα που μάζεψα τώρα έτσι τσακ μπαμ μία. Έχει πέσει η τιμή τους βλέπω εδώ πέρα, οπότε θα κάνουμε το εξής. Πλέον δεν θα τα πουλάω συνέχεια. Θα έχουμε εδώ πέρα το store, ουσιαστικά μια αποθηκούλα, να τα βάζουμε μέσα και να τα βγάζουμε όποτε χρειάζεται. Και αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά ενδεχομένως θα χρειαστεί να βάλουμε εδώ πέρα να ανοίξουμε κι άλλα οικόπεδα για να κάνουμε όλο και περισσότερες
περισσότερα κλουβιά. Οπότε γυρνάω πίσω για περισσότερη εξερεύνηση, παιδιά. Και έφτασα στο καινούργιο σημείο. Τώρα εδώ πέρα εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να αφήσω, όπως έλεγα, πατώντας staff, μπαίνουμε στο gadget mode και να μπορέσω, ας πούμε, να βάλω εδώ πέρα είτε refinery link είτε το yellow home portal. Δεν θα το βάλω σε αυτό το σημείο. Ίσως από πιο μέσα, ώστε να μην γυρνάει κατευθείαν στη βάση χωρίς να κάνουμε ταξίδια. Να το βλέπω ράτι εντόρ κρυμμένα καλά, τα οποία ενδεχομένως θα χρειαστούμε. Οπότε ας τα μαζέψουμε. Κυρίως για να φτιάξουμε jetpack, το οποίο δεν τσέκαρα αν μπορώ να το φτιάξω. Ίσως αυτή η περιοχή να είναι περισσότερο φτιαγμένη για jetpack και εγώ να μην είμαι έτοιμος. Βλέπετε, έχει πάρα πολλά πραγματάκια για να βουτάμε. Και αν δεν το κάνω εγώ, τι έχει εδώ πάνω. Α, ορίστε. Και εκεί πάνω έχει. Α, εκεί έχει ο χάρτης. Τώρα κοιτούσα το Radiant Door και εκεί είναι ο χάρτης, παιδιά. Όπα, σεισμός. Τι έγινε εδώ. Για πάμε λίγο να δούμε. Μπορώ να πάω εκεί πέρα κάπως. Εντάξει, υπάρχει χαμούλης. Αλλά θα ήθελα να το πω εκεί πάνω κάπως. Α, από εδώ θα μας πετάξει αυτό. Ωραία. Πάμε! Δεν γίνεται, παιδιά. Μήπως από εδώ. Πάμε λίγο πριν με πετύχει κανένα τάρ. Πα. Δύσκολο. Οπότε συνεχίζω κι άλλο μέσα να δω τι μπορεί να πετύχουμε στην πορεία. Να του. Έχει εδώ πραγματάκια να μαζέψουμε. Σπηλιά. Ωραία. Ου, και εδώ έχει και άλλα πράγματα. Πάτι slime, παιδιά. Ου, έχει και boom slime. Εντάξει, άλλη φάση. Και crystal. Όπα, τα καλύψαμε εδώ, παιδιά. Τι να πω τώρα. Χρυσορυχείο. Χρυσορυχείο ξεκάθαρο. Έλα εδώ, πάτι slime. Ελάτε εδώ. Όλους σας θέλω. Ό,τι υπάρχει. Για πάμε λίγο να συνεχίσουμε προς τα δω. Νάτα. Πρέπει να αγοράσω καινούριο μέρος. Να φτιάξω καινούργια κλουβιά, παιδιά, γιατί δεν χωράμε τίποτα τώρα εδώ πέρα. Χαμούλης. Δώσε εδώ πέρα τώρα εσύ τα Radiant Ore σου. Και μη σε νοιάζει τίποτα. Και εδώ, πού είμαστε. Α, ακόμα εδώ. Τι έχει κάτω, λάβα έχει. Εδώ πέρα είναι περίεργο. Ου, γεια σου. Εδώ θα καώ. Λογικά καίει. Καίει λογικά, δεν ξέρω αν πεθαίνω για πάντα, αν απλά θα κάνει... μου χαλάει health. Δεν μπορώ να το ρισκάρω αυτή τη στιγμή, γιατί ουσιαστικά... εδώ. Ναι, γιατί έχω πολλά πράγματα πολύ χρήσιμα που δεν θέλω να χάσω με τίποτα. Θα έρθουμε σύντομα κάποια στιγμή. Ορίστε. Gadget mode, activate, να βάλουμε εμείς εδώ ένα portal. Ωραία. Και αν πατήσω πάνω, loading, και με πάει στη σπηλιά μας μάλλον. Τέλεια. Έτσι απλά. Εδώ πέρα, ορίστε. Βέβαια τα onions βγαίνουν μαζί με καρότα, το οποίο δεν μου αρέσει τόσο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Γιατί υπάρχει μια επιλογή εδώ πέρα, όπως βλέπω, να αγοράσουμε εκτός από αυτό εδώ. Έχουμε 1, 2, 3 καινούργια μέρη. Το τι είναι το καθένα από αυτά, για να δούμε. Χρειαζόμαστε καινούργιο μέρος και κλουβιά. The Ghoulie λέγεται αυτό, 1800. Bye. Το παίρνουμε κατευθείαν. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Πέτρινες formation λέει εδώ πέρα. Ωραίο μέρος αυτό. Μετά. Πάμε να δούμε. Ξέρετε κάτι, έχω αρκετά λεφτά, μπορώ να αγοράσω πράγματα, άμα είναι. Για να φτιάξουμε εξ αρχής τη βάση μας όπως θέλουμε. Εδώ, The Archway λέει. Αρχαία ερείπια, με πάρα πολλά γρασίδια, 1800. Να το αυτό εδώ, θα το κάνω παιδιά, 1800, μπαμ. Και μείναμε μόνο 500, για να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα, άμα είναι ωραίο. Να το με τα ερείπια.
πολύ ωραίο. Οπότε τι κάναμε σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά? Φτιάξαμε καινούργιες φάρμες. Εδώ πέρα πήγαμε σε αυτό το νησί και ψάξαμε πράγματα. Βρήκαμε καινούργια slimes. Αγοράσαμε αυτό το μέρος και αυτό το μέρος. Δεν έχουμε εξερευνήσει καθόλου αυτό, ενώ μπορούμε να πάμε. Και όπως βλέπετε κάτω-κάτω αριστερά, βλέπουμε και τα bad slimes και τα boom και τα crystal και όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει να μπουν κάπου. Πολύ δουλίτσα θα πέσει, πολλά καινούργια πράγματα τα οποία θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like, subscribe για να μην χάνετε επόμενα και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, παιδιά. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.